Στις αρχές της χρονιάς, όταν ανταλλάσσαμε ευχές για το νέο έτος, είχαμε στο μυαλό μας την πανδημία και όλα όσα περάσαμε τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι, οι ευχές και οι σκέψεις μας εστίαζαν στο αγαθό της υγείας, στο οριστικό τέλος της υγειονομικής κρίσης και κάναμε σχέδια για το πώς θα επανέλθουμε ατομικά, κοινωνικά και οικονομικά. Μπορεί να είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τη σκέψη ότι θα υπάρξουν δυσκολίες, όμως κανείς μας δεν φανταζόταν αυτό που ζούμε σήμερα. Με την έξοδο των κρατών και των κοινωνιών από τη διετία περιορισμών της πανδημίας, ήρθαν οι κοινωνίες αντιμέτωπες με τα εξής φαινόμενα. Μία πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες που ήταν περιορισμένα στη διάρκεια της πανδημίας. Μία πολύ μεγάλη, πρωτοφανή δημοσιονομική επέκταση των οικονομιών, στις οποίες προέβησαν τα κράτη προκειμένου να απαλύνουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διέθεσαν περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια για αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας 45 δισεκατομμύρια ευρώ, που σε σχέση με το ΕΠΤΙΣ είναι ένα από τα μεγαλύτερα νούμερα που έχουν δοθεί παγκοσμίως. Η εφοδιαστική αλυσίδα όμως ήταν πολύ τραυματισμένη και οδήγησε σε πολύ μεγάλες ελλείψεις αγαθών και πρώτων υλών. Αυτές οι ελλείψεις, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα που έδινε η πιστωτική επέκταση των κεντρικών τραπεζών, οδήγησαν σε συνθήκες έκρηξης πληθωρισμού. Είχαμε δηλαδή ταυτόχρονα πολύ μεγάλη αύξηση τιμών, πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης, πολύ μεγάλο περιορισμό της προσφοράς, σε ένα καθεστώς αυξημένης ρευστότητας, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των τιμών και μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, δηλαδή σε πληθωρισμό και μάλιστα σε επίπεδα το 6 και το 7%, νούμερα τα οποία είχαμε πολλές δεκαετίες να δούμε και να αντιμετωπίσουμε. Σε όλα αυτά προστέθηκε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον μεγάλης αναταραχής στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Και ξέρουμε ότι σε περιόδους γενικευμένης αβεβαιότητας ευνοείται πάντα η κερδοσκοπία. Έγινε λοιπόν έτσι μια έκρηξη κόστους στην ενεργειακή αγορά, μια πολύ μεγάλη αύξηση στο κόστος της ενέργειας παγκοσμίως. Για τη χώρα μας, το σούπερ μάρκετ ήταν ήδη δυσβάσταχτο, προστέθηκαν και πολύ αυξημένες τιμές ενέργειας, οι οποίες είναι πραγματικά πρωτοφανείς. Τα περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις είτε δεν μπορούν είτε δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα νοικοκυριά και οι περισσότερες επιχειρήσεις είτε δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους είτε δυσκολεύονται πολύ να το κάνουν. Η θέρμανση έχει γίνει πλέον προϊόν πολυτελείας για τη μέση ελληνική οικογένεια. Για το μέσο εργαζόμενο η μετακίνηση με τον γιο ταχύτου είναι απαγορευτική. Και για τη μέση ελληνική επιχείρηση το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία της βάζει ουσιαστικά σε κίνδυνο την ίδια της τη βιωσιμότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα την γνωρίζει πλήρως και την αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και γι' αυτό έχει προβεί σε μια σειρά μέτρων και θα προβεί και σε άλλα. Έχει ήδη διαθέσει, κάνοντας ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, στα πλαίσια βέβαια που πρέπει προκειμένου να μην εκτροχιαστεί η πορεία της χώρας, έχει ήδη διαθέσει 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ για επιδότηση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ρεύματος σε νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις. Έχει θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για μια σειρά από προϊόντα, όπως την ενέργεια, τα καύσιμα και τα τρόφιμα, μέχρι τον Ιούνιο. Έχει προχωρήσει σε φορολογικές μειώσεις, έχει μειώσει τον ΦΠΑ, έχει μειώσει σε εστίαση και μεταφορές, έχει μειώσει τον ένφια, έχει μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε προβεί σε τόσες μειώσεις τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε δια του Πρωθυπουργού ότι αυτές τις μέρες θα ανακοινωθεί και νέο πακέτο στήριξης, το οποίο θα περιλαμβάνει νέα επιδότηση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ρεύματος, θα περιλαμβάνει την επιταγή ακρίβειας για τα ευάλωτα νοικοκυριά και πολλά άλλα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αναλυτικά εντός της εβδομάδος. Δεν σταματά όμως εκεί, κινείται επίσης η κυβέρνηση πολύ δυναμικά στο διεθνές στερέωμα, αναζητά διεθνείς λύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοθέτει προτάσεις, μιλά ανοιχτά για εσχροκέρδεια και ζητά άμεση ανακούφιση των πολιτών μέσω άμεσων μέτρων, όπως είναι ένας νέος μηχανισμός στήριξης για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε όλες τις χώρες. Συντάσσεται με την αντιπολεμική
στρατηγική των εταίρων της και τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας, μετά από 10 χρόνια κρίση και 2 χρόνια πανδημία, επηρεάζεται δυσβάσταχτα από την ενεργειακή αυτή κρίση. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι αν δεν ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν ήμασταν μόνοι μας, τότε μόνοι μας θα ήμασταν στην καταιγίδα της πανδημίας και μόνοι μας θα ήμασταν σήμερα στην καταιγίδα αυτής της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε κάθε φορά που αναλογιζόμαστε τα πεπραγμένα και τους πειραματισμούς της προηγούμενης κυβέρνησης, τα οποία ευτυχώς ανατράπηκαν με τη μεγαλοπρεπή κολοτούμπα του 2015. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι παγκόσμιο, πάρα πολύ σύνθετο και πολύ σοβαρό. Ο προηγμένος δυτικός κόσμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να δώσουν και θα δώσουν λύσεις.